Γεια σας παιδιά, το μάτς της 20ετίας για τον Παναθηναϊκό. Ένα μάτς που περιμέναμε με αγωνία. Εγώ προσωπικά έχω να κοιμηθώ 3 μέρες. Ένα μάτς πολύ μεγάλου άγχους. Τελείωσε. Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ ήρθαν ισόπαλοι 0-0. Σε ένα κακό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ ήταν εμφανώς καλύτερη. Κρατάμε αυτό ως πρώτο. Αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι η ΑΕΚ στα play-off σμπρώχνεται όσο δεν πάει. Διαιτησία Νταμπάνοβιτς, σμπρόξιμο με τον Ολυμπιακό. Ναι, ήταν καλύτερη, συμφωνώ, ήταν καλύτερη η ΑΕΚ. Πρέπει να είσαι χαζός για να πεις ότι δεν ήταν καλύτερη. Αλλά έχει κερδίσει με ένα πέναλτι αρκούδα. Έχει βάλει ένα δεύτερο γκολ στα όρια του φάουλ. Για μένα είναι. Κάποιος μπορεί να πει ότι είναι οριακό, οπότε καλύτερα που δεν το έδωσε. Και πάμε στο σημερινό παιχνίδι, όπου η ασυλία με την οποία αντιμετωπίζεται η ΑΕΚ είναι στα όρια του σκανδάλου. Ο Μουκουντή στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου δεν έχει αποβληθεί. Δεν έχει αποβληθεί ο ίδιος παίκτης και στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Βίντα, ενώ έχει τσιμπήσει την μπάλα του Τσοκάη και έχει κίτρινη κάρτα και μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Τσοκάη, τον ανατρέπει εκτός περιοχής, του βρίσκει το κεφάλι. Είναι ξεκάθαρα παιδιά τα πράγματα, γι' αυτό δεν κάθομαι να αναλύσω τις φάσεις, όπως ας πούμε πέρσι του ΠΑΟΚ που λέγανε οι ΠΑΟΚτζίδες ότι χαμηλώνει το κεφάλι του Γκατσίνοβιτς. Όταν ξεκίνησε το ποδόσφαιρο να υπάρχει, αυτό που έγραφαν οι κανονισμοί είναι ότι ο πρώτος παίκτης που θα έρθει σε επαφή με την μπάλα έχει και το πλεονέκτημα. Είναι ξεκάθαρη δεύτερη κίτρινη κάρτα του Βίντα στο 83. Είναι ξεκάθαρο φάουλ σε πλεονεκτική θέση του Παναθηναϊκού και ο διαιτητής δίνει out. Σκληρό παιχνίδι από την ΑΕΚ. Ο διαιτητής άφησε τουλάχιστον 10-15 φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού, όπως έκανε αντίστοιχα και με τα φάουλ που έκανε ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΑΕΚ, αλλά δεν ήταν τόσο πολλά. Δεν ήταν δεύτερες κίτρινες κάρτες που θα επηρέαζαν το αποτέλεσμα. Και έτσι ο Παναθηναϊκός μετά τον Νταμπάνοβιτς έχει και τον Πορτογάλο Σφαγέα, ο οποίος του έχει στερήσει από σήμερα το πρωτάθλημα. Ακολουθούν 3 αγωνιστικές, πάρα πολύ δύσκολες. Κάποιοι λένε ότι φαβορεί είναι ο Παναθηναϊκός γιατί έχει την ισοβαθμία. Θα πω ότι και ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να παίξει όπως έπαιξε μέσα στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Και ο Ολυμπιακός με την έχθρα που έχουν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός δεν πρόκειται να κάτσει να χάσει. Και έτσι ο Παναθηναϊκός είναι σε μειονεκτική θέση για το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ έχει 3 παιχνίδια μπροστά της, τα οποία πιστεύω ότι θα πάρει αέρα και τα 3. Ενώ ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να υπερβάλλει αυτό για να μπορέσει να πάρει τα αποτελέσματα. Όπως είπα και στην αρχή, η ΑΕΚ ήταν καλύτερη. Μία ευκαιρία κλασική έχει σε όλο το παιχνίδι, 2 διπλή για την ακρίβεια. Το δοκάρι του Τσούμπερ και το πλασέ του Ελίασον που κοντράρει και πάει πάνω στον Πρινιόλι. Διπλή ευκαιρία στην ίδια φάση. Ενώ ο Παναθηναϊκός έχει μόλις 1 ευκαιρία σε ολόκληρο το παιχνίδι και αυτή είναι η κεφαλιά του Σπόραρ, ο οποίος στέλνει στη μέση την μπάλα αντί να στείλει την μπάλα σε γωνία. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη. Έκλεψε μπάλες, πίεσε στα όρια του φάουλ, φάουλ που δεν δόθηκαν, πάρα πολλά φάουλ, αλλά μένει η εικόνα ότι η ΑΕΚ ήταν ανώτερη. Εγώ προσωπικά διαφωνώ εφόσον υπάρχουν φάσεις για φάουλ και δεν δίνονται και στην εξέλιξη η ΑΕΚ κάνει ευκαιρίες. Για την πρώτη φάση που ακούω ότι η ΑΕΚ έχει 2 δοκάρια είναι ξεκάθαρο offside, εντάξει γελάμε έτσι. Η ΑΕΚ έχει 1 δοκάρι και στη συνέχεια τη φάση τη μεγάλη που πιάνει ο Μπρινιόλι. Ο Παναθηναϊκός έχει μόνο την ευκαιρία του Σπόραρ. Κατά τα άλλα, θα μπορούσα να πω ότι είναι ένα μοιρασμένο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, για αυτά που πιστεύω για τον Παναθηναϊκό, ήταν κατώτερος των περιστάσεων. Η ομάδα είχε πάρα πολύ άγχος. Η ΑΕΚ με την ανοχή του διαιτητή μπόρεσε να πιέσει,
να παίξει τον Παναθηναϊκό στα όρια. Λένε όλοι ότι η ΑΕΚ έχει καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Ίσως φάνηκε αυτό σήμερα, ότι πέρα από καλύτερη ομάδα έχει και την αβάντα του διαιτητή, των διαιτητών, σε όλα τα play-off. Παιχνίδια όπως με τον Παναθηναϊκό, με τον Νταμπάνοβιτς, στο Καραϊσκάκι και σήμερα δεν τη σφυρίζουν φάουλ και κάρτες που πρέπει να δεχτεί, οπότε μπορεί να παίξει στα όρια και στο το σκληρό παιχνίδι. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός μπήκε, όπως είπα και πριν, φανερά αγχωμένος. Οι παίκτες του ήταν επηρεασμένοι. Ας πούμε, και να κάνουμε μια ανάλυση για τους παίκτες, ο Μπρινιόλ έκανε αρκετές λάθος πάσες. Καθώς ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να διακινδυνεύσει πάσες μέσα στην περιοχή, σήκωνε συνέχεια την μπάλα. Ο Μάγνουσον με το Σέγκεφελ ήταν σταθεροί αμυντικά, αλλά όσον αφορά το build-up του παιχνιδιού δεν βοήθησαν. Ο Χουάνκαρ έφαγε λίγο ξύλο και εκνευρίστηκε. Ο Κότσιρας δεν ήταν καλός, έκανε αρκετά λάθη με την μπάλα. Στο κέντρο ο Πέρεθ έβγαλε πρόβλημα από ό,τι λέγεται και δεν ήταν κι αυτός πάρα πολύ καλός. Ο Κουρμπέλης ακούμπησε λίγες φορές την μπάλα. Ο Τσέριν έβγαλε κι αυτός πρόβλημα, αλλά ήταν μέτριος τόσο ή άλλος. Ο Μπερνάρντ ήταν κι αυτός μέτριος. Ο Παλάσιος προσπάθησε, αλλά ήταν κι αυτός μέτριος. Ενώ ο Σπόρα ήταν μόνος μπροστά στην επίθεση, να τρώει ξύλο και από το Μουκουντή και από το Βίντα. Πάρα πολλά φάουλ θα μπορούσε να έχει κερδίσει, αλλά δεν κέρδισε σχεδόν κανένα. Και πάμε στις αλλαγές, όπου ο Ιωαννίδης κι αυτός προσπάθησε, έφαγε κι αυτός αρκετό ξύλο, οπότε δεν φάνηκε. Ο Παναθηναϊκός αναγκάστηκε στο κέντρο να πάει με Τσοκάη και Κλέιν Χέιζλερ στο τέλος. Ήταν καλούτσι και αυτοί οι δύο, μπορώ να πω. Ο Μαντσίνη δεν έδωσε πράγματα. Συνεχίζουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Τρεις τελικοί, αρχής γενομένης η μάχη για το πρωτάθλημα την Τετάρτη με τον ΠΑΟΚ, όπου ο ΠΑΟΚ θα σκυλιάσει. Έχει αρκετές απουσίες, αλλά δεν θα σου ανοίξει τα πόδια όπως έκανε στην ΟΠΑΠ Αρίνα. Το πιο δύσκολο παιχνίδι μετά με τον Ολυμπιακό, όπου ο Παναθηναϊκός επιβάλλεται να πάει στο Καραϊσκάκι για να κερδίσει, και σε ντέρμπι, αιώνια ντέρμπι, ο πραγματικός αντίπαλος Παναθηναϊκού, καταλαβαίνετε ότι ο βαθμός δυσκολίας είναι τεράστιος και τελευταία αγωνιστική έχει τον Άρη, όπου αν θέλει την νίκη θα την πάρει. Δύσκολα πράγματα, φτάσαμε σε πολύ δύσκολο σημείο. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει γκέλα. Δεν θέλω να κρυβόμαι πίσω από το δάχτυλό μου. Ενώ η ΑΕΚ, έτσι όπως παρουσιάζεται, και με την καλή ομάδα που όντως έχει, με τις πολλές ποιοτικές λύσεις στον πάγκο, αλλά και με την διαιτητική αβάντα που έχει, το σμπρόξιμο, πιστεύω ότι θα κάνει 3-3 νίκες. Είχα πει σε προηγούμενο βίντεο ότι αν δεν κέρδιζε ο Άρης τον Ολυμπιακό, ο Άρης θα κόβε σίγουρα βαθμούς από την ΑΕΚ, αν έκανε διπλό Ολυμπιακός μέσα στο Χαριλάου. Δεν θα χάνει και τα 4 παιχνίδια. Πλέον αμφιβάλλω πάρα πολύ ότι μπορεί να κόψει βαθμούς. Νομίζω ότι η ΑΕΚ θα πάει τρένο, 3-3. Οπότε επιβάλλεται η δικιά μας ομάδα να κάνει και αυτή 3-3 και να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Όπως είχα πει, είναι ψυχοβγαλητικό το πρωτάθλημα για τον Παναθηναϊκό. Όσοι έχετε προβλήματα, σταματήστε κάπου εδώ. Ξέρω, καψούρα, ξέρω. Εγώ, ας πούμε, δεν έχω κοιμηθεί 3 μέρες. Ένα παιχνίδι που το περίμενα πώς και πώς. Μου αφήνει μια γλυκόπικρη γεύση. Η μπάλα είναι στα πόδια του Παναθηναϊκού. Αλλά παρόλα αυτά δεν παίζει μόνος του. Δεν παίζει καθαρά το πρωτάθλημα. Τον παίζουν, εννοώ, κόντρα συνέχεια. Ενώ αβαντάρουν όσο δεν πάει την ΑΕΚ. Και θα δούμε αυτό που θα βγει. Στήριξε την ομάδα, στήριξε το Γιωβάνοβιτς. Έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Ξέρω ότι πολλοί περιμένουν το πρωτάθλημα και έχετε δίκιο, και εγώ το περιμένω. Αλλά έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. 3 αγωνιστικές που σε μένα φαντάζουν αιώνα. Φαντάζομαι και στους περισσότερους. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Στήριξε την ομάδα, όλοι στο γήπεδο την Τετάρτη. 18.000 κόσμου να εμψυχώνει την ομάδα. Στήριξε την ομάδα πριν το παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Γεμάτο γήπεδο και με τον Άρη, ανεξάρτητα τι θα παίζεται την τελευταία αγωνιστική.
και όπου μας βγάλει. Αυτά από μένα, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε.